τη διεξαγωγή της πρώτης διοργάνωσης για την ενδοπεριφερειακή προώθηση τοπικών προϊόντων του διατροφικού τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανακοίνωσε η Περιφέρεια. Η εκδήλωση έχει ως στόχο τη σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής και ειδικότερα τη συνεργασία των παραγωγών του διατροφικού τομέα. Είναι με πρωτοβουλία της Περιφέρειας. Την Παρασκευή 22 Μαΐου, τα εγγένεια θα είναι το πρωί στις 10 η ώρα. Επειδή έχουμε τονίσει επανειλημμένα και εγώ από εδώ και ο κύριος Περιφερειάρχης και μέσω του δικού σας τηλεοπτικού σταθμού, ότι μας ενδιαφέρει πρώτα η περιφερειακή ενότητα, μας ενδιαφέρει η περιφερειακή συνείδηση και προς αυτό το σκοπό εργαζόμαστε. Είναι μια πρώτη έκθεση γνωριμίας. Θα επακολουθήσουν και άλλες σε όλες τις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, ώστε να αποκτήσει περιφερειακή καταναλωτική συνείδηση ο κάτοικος της περιφερειάς μας και να μπορεί σε πρώτη ζήτηση να παίρνει τοπικά προϊόντα όταν έχει ανάγκη ή θέλει να αγοράσει τέτοια είδη. Θα γίνει στην Κομωτινή, όπως σας είπα. Έχει μεγάλη ανταπόκριση, διότι ο κτησιακός χώρος είναι αυτόν που επιλέξαμε, δεν φτάνει για τις ανάγκες όλων των παραγωγών οι οποίοι έχουν διαφερθεί και θα είναι εκεί. Θα γίνει μια πρώτη γνωριμία μεταξύ των παραγωγών. Θα τεθούν προϊόντα, δεν θα έλεγα έκθεση γιατί είναι ημερήσια η διαδικασία. Και επίσης θα γίνει και μια παρουσίαση κάποιων θρακιωτών και πολιτικών γεύσεων, το οποίο θα επεκολουθήσει τις έκθεσεις των προϊόντων. Πρωταρχικός σκοπός είναι η γνωριμία μεταξύ των παραγωγών, των αντιπροσώπων, των τοπικών προϊόντων και του καταναλωτή. Είστε καλεσμένοι όλοι κι εσείς και όπου μπορείτε να το διαφημίσετε, ώστε να έχει επιτυχία που το θεωρώ εξασφαλισμένη. Και πιστεύω ότι αυτές οι εκθέσεις, όταν γίνονται και αυτές οι ενέργειες, έχουν όλες έναν αντικειμενικό σκοπό. Πιστεύω ότι ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί. Τέλος, επιπροσθέτως, στόχος είναι η πραγματική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, των εξαίρετων τοπικών προϊόντων, των αγροτικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων τροφίμων και ποτών κυρίως, για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και την εισρωή των πόρων.